Κύριε Παπαθεοδόρου, πετύχατε μια σημαντική νίκη που σας κρατά στην τέταρτη θέση, τρίτη μάλιστα, απέναντι στον Άρη. Ήσασταν, κυριαρχήσατε μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο. Το σχόλιο σας για το παιχνίδι. Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά, είναι η αλήθεια. Ήμασταν νοθροί, ενώ ήμασταν καλοί στην άμυνα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις κατοχές που είχαμε. Ήμασταν διστακτικοί, θα έλεγα, με αρκετά λάθη. Αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ πιο αποφασιστικά στην επίθεσή μας. Με ενθουσιασμό και με ενέργεια. Συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και δημιουργήσαμε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου μια καλή διαφορά, την οποία τη μεγαλώσαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των παιδιών, από όλα τα παιδιά, και προχωράμε. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και το ντεμπούτο του Χάμιλτον που έχει μόλις δύο μέρες στην πάτα. Καλά έπαιξε, καλώς ήταν. Θα δούμε στη συνέχεια. Έρχεται ένα στελικός την ερχόμενη Τρίτη με την Μάλαγα. Σας ανησυχεί ο τραυματισμός του Χρυσικόπουλου? Πρέπει να δούμε τι έχει, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει. Το δάχτυλο το έχει χτυπήσει. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι για μας. Πρέπει να το απολαύσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας και την ποιότητά του, αλλά θα το παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε.